Σύντροφε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν μπορεί κανείς παρά να ευχαριστεί σε όλο αυτόν τον κόσμο που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μια δύσκολη μέρα, μας τιμά εδώ σήμερα με την παρουσία του. Θα μου επιτρέψετε, πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες της ημερίδας και πριν πούμε στις εισηγήσεις του τομέα, να κάνω μια μικρή αναφορά στον πολιτικό σχεδιασμό και στις οργανωτικές στοχεύσεις που έχει ο τομέας των υπηρεσιών του ΠΑΣΟΚ. Σύντροφοι, η πολιτική στόχευση του τομέα είναι η ιδεολογική και πολιτική οριοθέτηση της επιχειρηματικότητας και η ανάδειξή της σε κεντρικό πολιτικό πρόταγμα για τη σύγχρονη αριστερά που απαντά στα αδιέξοδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Μιλάω για μια επιχειρηματικότητα η οποία δεν αφορά τους λίγους και τους προνομιούχους. Αφορά το σύνολο. Αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μιλάμε για μια επιχειρηματικότητα η οποία ανατρέπει το παραγωγικό πρότυπο, το επιδημοκρατίζει, διευρύνει τη λαϊκή της βάση. Μιλάμε για μια επιχειρηματικότητα που απαντά στη φτώχεια, δημιουργεί νέα εργασία και οδηγεί στην προσωπική αυτοπραγμάτωση όχι μέσα από αυτό που κατέχουμε και καταναλώνουμε, αλλά μέσα από αυτό που παράγουμε και δημιουργούμε. Μιλάμε για την επιχειρηματικότητα που αντιλαμβάνεται την επιχείρηση ως εκείνο το συλλογικό υποκείμενο που οι εργαζόμενοι μπορούν να εγγράψουν στις δικές τους προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες και να οδηγηθούν στη δική τους προσωπική αυτοπραγμάτωση. Μιλάμε για μια επιχειρηματικότητα με ποιοτικές θέσεις εργασίας, με μεγάλους βαθμούς ελευθερίας για τους εργαζόμενους. Μιλάμε για μια κουλτούρα ενδοεπιχειρηματικής επιχειρηματικότητας. Μιλάμε για την επιχειρηματικότητα εκείνη, την πολυδιάστατη, που σε συνδυασμό με ένα συνειδητοποιημένο πολιτικά καταναλωτικό κίνημα μπορεί να αποτελέσει δύναμη αλλαγής και ανατροπής έξω από κυβερνητικούς και κεντρικούς σχεδιασμούς. Στα πλαίσια αυτά της ιδεολογικής και πολιτικής οριοθέτησης επιχειρηματικότητας αφορά και ένα μέρος, ένα τμήμα του θέματος της σημερινής ημερίδας. Αυτής της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων στη μικρομεσαία επιχείρηση και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Άλλωστε, σύντροφοι, όταν ένας πολιτικός φορέας ανοίγει πολιτικά ζητήματα, ο πολιτικός ορίζοντας, η πολιτική προοπτική δεν μπορεί να έχει τον κύκλο μιας κυβερνητικής θητείας. Πρέπει να είναι μακρύτερος, πιο οραματικός. Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά μας, τι αντιπαλεύουμε? Αντιπαλεύουμε την κουλτούρα της ιδιώτευσης. Ενισχύουμε την κουλτούρα της δημοκρατικής συμμετοχής. Κρίσιμο πολιτικό υποκείμενο σε αυτή τη διαδικασία είναι το κόμμα μας. Το ενδυναμώνουμε, το ζωντανεύουμε. Ζωντανεύουμε το κόμμα μας δημιουργώντας οργανώσεις μικρομεσαίων, δίκτυα μικρομεσαίων σε κάθε νομό. Με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και της συλλογικής λειτουργίας. Σεβόμενοι την ατομική και τη συλλογική αυτονομία, φιλοδοξούμε τα δίκτυα αυτά να ασκήσουν στις τοπικές κοινωνίες μέγιστη πολιτική επιρροή και να αναδείξουν την επιχειρηματικότητα ως τη νέα κοινωνική αξία, ως το νέο συλλογικό όραμα και να μετασχηματίσουν τις τοπικές κοινωνίες. Ζητάμε από τα μέλη μας να υπηρετήσουν τους κοινωνικούς θεσμούς, να υπηρετήσουν τον εμπορικό σύλλογο, το επιμελητήριο, την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποκτά νέα πνοία με τον Καλλικράτη. Να την υπερωτήσουν και να δώσουν σε αυτούς τους θεσμούς νέα αξία. Να δώσουν νέα αξιοπρέπεια, νέα αξιοπιστία και να δώσουν τη δυνατότητα μέσα από αυτούς τους θεσμούς να μετασχηματίσουμε τη χαοτική μάζα των ιδιωτών σε μια νέα συγκροτημένη δημοκρατική κοινωνία. Τέλος, σύντροφοι, ο τομέας αποτελείται και το δίκαιο μικρομεσαίων του ΠΑΣΟΚ από μια κρίσιμη μάζα επιχειρηματιών, μικρών, μεγάλων, πετυχημένων, μεσαίων, πρωτευτικών, συντηρητικών, οι οποίες μεταφέρουν μια κρίσιμη μάζα εμπειριών, βιωματικών, για το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Και χωρίς να πω στην ουσία, θα μείνω μόνο σε μια οπτική γωνία, την οπτική γωνία των δύο μεγάλων κρίσεων που δέχτηκε η αγορά. Την κρίση ρευστότητας με την παγκόσμια οικονομική κρίση και την κρίση καταναλωτικής δύναμης στη μείωση της αγοραστικής ζήτησης. Οι επιχειρήσεις βρέθηκαν 30, 40 και 50% με μειωμένο τζίρο. Καμία επιχείρηση, σύντροφη, προοδευτική, καμία μη κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, καμία προοδευτική επιχείρηση δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να αφομοιώσει μέσα στον ετήσιο προπολογισμό της αυτές τις μειώσεις. Οι σύντροφοι επιχειρηματίες το ξέρουν καλά. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, οι πολιτικές,
προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διασφάλιση και η διατήρηση της παραγωγικής βάσης της χώρας αποτελούν και έχουν τη δική τους χρησιμότητα. Δεν μπορούμε, στο έλεος μιας κρίσης που δημιούργησαν οι κερδοσκόποι απέναντι στη χώρα και μια κατώτερη πολιτικά ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οδηγήσουμε ζωντανούς οργανισμούς, υποκείμενα τα οποία μεταφέρουν καινοτομία, επιχειρηματικές εμπειρίες σε κλείσιμο και να αποδιοργανώσουμε την παραγωγική βάση. Πρέπει σήμερα, τώρα, χθες, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να συντηρήσουμε τη παραγωγική βάση της χώρας, να μην κλείσει καμία επιχείρηση, να μην χαθεί κανένα, μα κανένα, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Οι επιχειρήσεις, σύντροφοι, δεν αποτελούν ένα συνάθεσμα συντελεστών, εργαζομένων, επιχειρηματιών. Έχουν αναδυόμενες ιδιότητες, έχουν δίκτυο συνεργατών, έχουν υπεραξίες που δεν μπορούν όταν η οικονομία επανέλθει να επανασυγκροτηθούν έτσι αβίαστα. Το κόστος λοιπόν κλεισίματος κάθε επιχείρηση είναι τεράστιο. Και η ευθύνη μας για να λάβουμε πολιτικές προστασίες σε αυτή την έκτακτη συνθήκη, σε αυτή τη βίαιη προσαρμογή της χώρας είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Τέλος, για να μην μακρηγορήσω, θα αναφερθώ στο ζήτημα της ανάπτυξης πάλι από μόνο μία οπτική γωνία. Την οπτική γωνία ότι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας ως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξή μας, η ευημερία του λαού μας εξαρτάται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πορεία της. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχείται από τις συντηρητικές πολιτικές. Η πολιτική της Γερμανίας απέναντι στο ευρώ και την νομισματική ένωση υποσκάπτει το πολιτικό όραμα για μια ενωμένη οικονομικά αλληλέγγυα Ευρώπη των λαών. Και πρέπει να συντονιστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, να οδηγήσουμε την Οικονομική Ένωση στην πορεία των εμπνευστών της, στην πορεία της πολιτικής και οικονομικής ένωσης. Παράλληλα, δε, πρέπει να εργαστούμε στο εσωτερικό μέτωπο. Και πρέπει να οδηγήσουμε την ανάπτυξη άμεσα πέρα από την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Και αυτή η άμεση αναθέρμανση της οικονομίας αφορά κυρίως τις πολιτικές αποπληθωρισμού και την εξυγείαση ενός τραπεζικού συστήματος που οφείλει να οδηγήσει με ρευστότητα και την διατήρηση της υπάρχουσας οικονομικής και παραγωγικής δομής, αλλά κυρίως να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Τελειώνοντας, θα πω το εξής. Όλες τις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας που αμφισβητήθηκε η λαϊκή κυριαρχία και αμφισβητήθηκε και η εθνική μας ανεξαρτησία, μια κρίσιμη ομάδα κοινωνικής πρωτοπορίας δυσανάλογα ανέλαβε το κόστος της απάντησης. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή την αλληλέγγυα κοινωνική συμμαχία που εκδηλώθηκε στην περίοδο της κρίσης μεταξύ εργαζομένων στη μικρομεσαία επιχείρηση και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, θα αναδειχθεί εκείνη η κοινωνική πρωτοπορία η οποία θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε αναθέρμανση, θα ξαναβάλει σε τροχιά την ανάπτυξη στη χώρα και θα αποκτήσει ξανά την οικονομική της και την πολιτική της αυτονομία.